Υπάρχουν και μερικές σπάνιες προσωπικότητες. Προσωπικότητες που συνδυάζουν πάνω από μία ιδιότητες και ιδιότητες που δεν συναντά κανείς στον ίδιο άνθρωπο. Γιώργος Βερνίκος είναι εδώ. Λοιπόν, πώς να σας πασάρω που λέμε στην τηλεόραση. Πασάρω ως επιχειρηματία, ακτιβιστή, άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει διάφορες πολιτικές περιπέτειες και με χούντα και δύσκολα έχετε περάσει. Και δραστήριος είστε πάρα πολύ. Τι σας αρέσει πιο πολύ από όλα? Το δραστήριος μου αρέσει το τελευταίο που είπατε. Κυρίως με ενδιαφέρει να κοιτάζω μπροστά και όχι πίσω. Πιο πολύ με ενδιαφέρει τι έχω να προσφέρω παρά το παρελθόν. Ναι. Σίγουρα είμαι ακτιβιστής. Σίγουρα μου αρέσουν τα ταξίδια. Σίγουρα ενδιαφέρουν για το περιβάλλον, για τη δημοκρατία και κυρίως όμως για την χώρα μας. Και με ενδιαφέρει η θάλασσα, ο θαλάσσιος τουρισμός και φυσικά και η ποιότητα στον τουρισμό. Γιατί δηλώνετε ταξιδιώτης? Γιατί ταξιδεύω πάρα πολύ από μικρός. Έχω πάει, όσο και αν θα ακουστεί υπερβολικό, σε 170 χώρες. Άρα, αν έχω ζήσει πολλές ζωές, η μία ζωή είναι τα ταξίδια. Καλύτερο ταξίδι? Δεν είναι εύκολο να το πεις, γιατί κάθε χώρα έχει τα δικά της. Οπότε, ας μείνουμε να πούμε ότι η Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα από όλες. Ναι. Ασχολείστε πάρα πολύ με τον τουρισμό. Είστε και Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Σωστά. Και φέτος έγινε πάρα πολύς λόγος, πριν μπούμε στην τουριστική περίοδο, γιατί λέγαμε, να, θέλουν ανθρώπους, δεν βρίσκουν, δεν τους πληρώνουν. Ισχύει αυτό? Λέμε ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία πρώτα απ' όλα. Σωστά. Καλά το λέτε. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο στη χώρα μας να κάνεις σοβαρή συζήτηση σε βάθος τα θέματα. Ναι. Το θέμα των εργασιακών σχέσεων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, έχει πάρα πολλές πτυχές. Εγώ να ξεκινήσω από τις πιο απλές, ότι στη διάρκεια της κρίσης και του μεγάλου πληθωρισμού και των μνημονίων, ο τουρισμός ήταν ο βασικός κλάδος της οικονομίας, παρήγαγε θέσεις απασχόλησης, γι' αυτό διπλασίασε και το ποσοστό του στο ΑΕΠ. Και υπήρχε πολύ μεγάλη μετακίνηση από την ανεργία στις τουριστικές επιχειρήσεις. Ναι. Ο τουρισμός ποτέ δεν ήταν η πρώτη επιλογή, αν θέλετε, των Ελλήνων. Όταν μπορούσες να έχεις άλλο τρόπο να ζήσεις, είτε αυτό ήταν, ας το πούμε, η ναυτιλία, είτε ήταν τα μαστιχόδεντρα στοιχείο, είτε ήταν τα ορυχεία, είτε οτιδήποτε προτιμούσες, ή τη γεωργία, προτιμούσες να έχεις άλλες δραστηριότητες. Ώστε να έχει απασχόληση όλο τον χρόνο. Ώστε να έχεις κυρίως, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, ότι το θέμα της απασχόλησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αναπτυχθήκαμε, ήρθε ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός τάραξε γενικά όλο το σύστημα του τουρισμού. Από τη στιγμή που ξαναρχίζει με ένταση, είναι λογικό και μερικοί άνθρωποι να έχουν μετακινηθεί και να έχει αλλάξει το εργασιακό τοπίο. Υπάρχουν και τεχνολογικές εξελίξεις, οπότε να έχεις προβλήματα προσωπικού. Αυτό δεν είναι μόνο στον τουρισμό, είναι σε πολλούς κλάδους. Ναι. Και η ναυτιλία έχει προβλήματα και ο γεωργικός τομέας έχει. Και επίσης δεν είναι όλες οι κατηγορίες οι ίδιες, ναι, να το πούμε. Δηλαδή, για να γίνω εσύ κατανοητός στους ακροατές. Πάρτε παράδειγμα οι οδηγοί Πούλμαν. Πάρα πολλοί οδηγοί Πούλμαν βρήκαν απασχόληση στην Ευρώπη 12 μήνες διάρκειας. Ναι. Είχαν την εμπειρία του μεγάλου οχήματος, είχαν μεγάλη ζήτηση. Εάν πάρετε τους ψίστες. Πάρα πολλοί ψήστες φύγαν από την Ελλάδα λόγω, ναι, του κορονοϊού και πήγανε στην Ευρώπη. Βρήκανε πιο μόνιμη απασχόληση. Ή αν θέλετε οι μάγειροι. Οι μάγειροι καταρχήν είναι ένα επάγγελμα που βρίσκεται σε άνθηση. Ναι. Ξέρετε, ούτως ή άλλως. Άρα είναι θετικό να υπάρχει έλλειψη, γιατί οι άνθρωποι βρίσκουν καλύτερη απασχόληση και σε καλύτερη. Ναι. Τώρα, εάν θέλει να μιλήσει κανένα σοβαρά για το θέμα τουρισμός και εργασία, εκεί πράγματι πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση το πώς επικοινωνεί ο τουρισμός. Εγώ θεωρώ ότι σαν ΣΕΤΕ έχουμε υποχρέωση το επόμενο χρονικό διάστημα μαζί με τις άλλες προτεραιότητες. Και με την ευκαιρία της συζήτησης λέω ότι η προτεραιότητά μας είναι η ποιότητα, είναι οι υποδομές, είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, ναι, είναι ο πολιτισμός, είναι όλα αυτά πράγματα. Είναι να κρατάμε ανοιχτές επικοινωνίες με όλα τα κόμματα. Είναι και το πώς επικοινωνούμε την επικοινωνία, ναι, με την κοινωνία. Ναι. Τι γίνεται με τις εργασιακές σχέσεις. Ναι. Αυτό θέλει ειδική συζήτηση, να δούμε καταρχήν ποιοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν τις βοηθητικές δουλειές, ποιες είναι οι δουλειές οι οποίες έχει έλλειψη διότι δεν υπάρχουν οι δεξιότητες, τι ρόλο παίζει η εκπαίδευση, ναι, τι ρόλο παίζει ο καλός επιχειρηματίας και τι
Γιατί υπάρχουν καλοί και κακοί επιχειρηματίες, καλοί και κακοί εργοδότες, ναι. Εργοδότες και εργαζόμενοι. Και καλύφθηκαν αυτές οι περίφημες θέσεις που τις ψάχναμε και λέγαμε. Δεν θα καλυφθούν, ούτε θα καλυφθούν. Δεν είναι φετινό το θέμα. Το θέμα θα είναι και ναι. Φέτος και του χρόνου θα υπάρχουν προβλήματα. Εγώ θα επιμείνω και θα μου πείτε πάλι ότι δεν σας ρωτάω σε βάθος και δεν το συζητάμε σε βάθος. Ένας τρόπος να βρει κάποιος να καλύψει αυτές τις θέσεις που, όπως λέτε, είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, απαιτούν άλλες δεξιότητες, δεν είναι να πει εκεί που δίνω 700-800, δεν ξέρω πόσο είναι ένας μέσος μισθός στον τουρισμό, θα δώσω 100 ευρώ το μήνα παραπάνω. Καλά, είναι αστείο να πιστεύετε ότι δεν θα τα δώσεις. Ή αυτό δεν γίνεται αυτόματα. Δηλαδή, τι φαντάζεστε, ότι είναι χαζοί οι εργαζόμενοι? Όχι, δεν το φαντάζομαι καθόλου. Εδώ στη ζωή υπάρχει μια βασική αρχή. Καταρχήν, οι καλοί με τους καλούς και οι κακοί με τους κακούς. Δηλαδή, μακάρι να τα δώσει και τα 100 και τα 200 και 400 και να υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να κάνει και τη δουλειά του. Γενικά. Δεν είναι αυτή. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο Έλληνας εργοδότης είναι ένας εργοδότης ο οποίος είναι γενναιόδωρος. Τώρα αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ προσωπικό. Αν με ρωτήσετε, εγώ ξέρω πολλούς φίλους μου που είναι γενναιόδωροι. Το αν είναι όλοι δεν το ξέρω να σας απαντήσω. Αλλά επανέρχομαι και σας λέω, υπάρχουν καλοί επαγγελματίες και καλοί εργαζόμενοι. Ναι. Και όπως υπάρχουν κακοί επαγγελματίες και κακοί εργαζόμενοι. Και θεωρώ ότι οι καλοί πάνε με τους καλούς. Κανείς δεν είναι χαζός, ας το πούμε. Ούτε κανείς πρέπει να υποτιμάει τους εργαζόμενους. Δεν ξέρουν ή δεν έχουν μια εικόνα τι συμβαίνει. Ο ελληνικός τουρισμός αναπτύσσεται όπως θέλουμε. Και πώς θέλουμε να αναπτυχθεί? Θέλουμε να γίνει rooms to let και μηχανάκια ή θέλουμε μεγάλα ξενοδοχεία? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ναι. Ο ελληνικός τουρισμός, λέμε συνήθως για εθνικές στρατηγικές, υπάρχει στρατηγική, ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουμε. Ναι. Θέλουμε καλό τουρισμό, θέλουμε μεγάλη περίοδο, θέλουμε σχέση με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, με την εμπειρία του πελάτη, με την να είναι... Να είσαι συμφιλειωμένος με τις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή οι υποδομές να λειτουργούν για όλους, και για τους τουρίστες και για τους κατοίκους. Όλα αυτά τα έχουμε κατακτήσει σήμερα. Τα έχουμε κατακτήσει σαν αντιλήψεις και προς αυτήν την κατεύθυνση πάμε. Το αν είναι εύκολο αυτό να γίνει ή αν υπάρχουν δυσκολίες είτε ανθρώπινου δυναμικού είτε αποτελεσματικότητας, όπως λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Μετά, κοιτάξτε, και κάθε τοπική κοινωνία έχει τις δικές της ευθύνες. Ναι. Δηλαδή, όπως λέγαμε προηγουμένως για τους επιχειρηματίες, μην νομίζετε, υπάρχουν τοπικές κοινωνίες οι οποίες είναι πιο φιλόξενες, δίνουν μεγαλύτερη σημασία. Ή που έχουν αντιστάσεις. Ή που άλλες που δεν τις βλέπουν. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, κατάγομαι και από ένα νησί της Ύφνο που θεωρώ ότι έχουν καλό όνομα στο τουριστικό γίγνεσθε. Τώρα, εντάξει, ίσως προφανώς δεν είμαι μόνος, εντάξει, είναι πολλές άλλες. Απλώς το λέω σαν παράδειγμα ότι μην θεωρείτε αυτονόητο ότι κάθε τοπική κοινωνία είτε τα αντιλαμβάνεται είτε έχει και τους ανθρώπους να μπορέσουν να το κάνουν. Ναι. Αλλά ας πούμε απλά πράγματα. Η καθαριότητα, ναι, το χαμόγελο, ο τρόπος που υποδέχεσαι έχει σχέση με το πώς αντιλαμβάνεσαι και την έννοια του τουρισμού. Σωστά. Οι Έλληνες λένε ότι πληρώνουν ακριβά τον τουρισμό στη χώρα τους. Τώρα είναι μια ευκαιρία που με ρωτάτε να ξαναπούμε Σόκρατες ότι ο τουρισμός είναι ένα εξαγώγημο προϊόν. Ναι. Οι επενδύσεις γίνονται, είναι οι Βόρειοι Ευρωπαίοι που θέλουν να έρθουν στις μεσογειακές χώρες, ναι, και κάνω εδώ μια παρένθεση στο λόγο μου για να πω ότι πολλά τα προβλήματα που έχουμε και στα εργασιακά και όλα τα άλλα είναι κοινά και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Κύπρο. Είναι παρόμοια τα προβλήματα. Ο τουρισμός είναι κυρίως για να έρχονται οι ξένοι, να, ναι, το πω έτσι. Ναι. Οι Έλληνες συνήθως θα πάμε στο χωριό μας, θα ψάξουμε φίλους, θα ψάξουμε φθηνό κατάλημα. Δηλαδή μην τρελαινόμαστε, μην φανταζόμαστε ότι ο τουρισμός είναι... Για μας. Είναι για μας, ας το πούμε. Ναι. Για μας, είναι το χωριό μας, είναι ότι είναι πιο εύκολο. Μετά να πούμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν και διακοπές. Δηλαδή, τι συζητάμε? Πώς νομίζετε είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν σε τελική ανάλυση και διακοπές? Ενώ έχουμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Ναι. Δηλαδή, είναι πιο πολύ από όσοι φανταζόμαστε αυτοί που τη βγάζουμε με κάποιο τρόπο. Σε εξοχικά, ας το πούμε. Και να τονίσουμε ότι υπάρχει για κάθε βαλάντιο. Μην φαντάζεται κανένας ότι υπάρχουν μόνο τα ακριβά. Καλά, είναι και πάρα πολύ ακριβά τα πλοία, νομίζω, φέτος. Τώρα, βεβαίως, εμείς οι νησιώτες έχουμε το πρόβλημα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάμε και με άλλο τρόπο. Δεν μπορούμε να πάμε ούτε με τα πόδια, ούτε με γάιδα, ούτε με το αυτοκίνητο. Με το βαπόρι θα πάμε. Σίγουρα το θέμα της αύξησης των αυτών μας έχει κοστίσει πάρα πολύ. Βέβαια, αυτό θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί σάμπος και βενζίνη δεν έχει ανέβει ακόμα και στο χωριό σου για να πας. Δεν θα έχεις. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ναι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ε... Αλλά για την ακτοπλοεία
Θέλω να το τονίσω ότι η ακτοπλοεία, πάρα πολλά μέσα στην κοινωνία σε επιδοτούνται. Ναι. Η ακτοπλοεία θέλει μεγαλύτερη στήριξη. Καλώς κακώς, ιδιαίτερα τις κρίσιμες στιγμές. Με στήριξη θα μπορούσε να κρατήσει πιο χαμηλά τα ειστήρια. Κοιτάξτε, είναι εντυπωσιακό που κρατιέται η ακτοπλοεία. Εγώ μπορώ να σας πω, κάθε βαπόρι που βλέπετε να πηγαίνω έρχεται, πρέπει να κάνετε να λέτε δόξα στον Θεό που πηγαίνω έρχεται. Ξέρετε, δεν το καταλαβαίνουμε εμείς αυτό, γιατί όταν μπαίνουμε στα βαπόρια. Γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός μερικές μέρες το χρόνο. Ναι, υποθέτουμε γίνεται χαμός μερικές μέρες το χρόνο. Σας πληροφορώ ότι τις περισσότερες μέρες τα βαπόρια δεν βγαίνουν. Άλλωστε, όλοι οι ισολογισμοί των εταιριών τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, είναι ζημιογόνες. Ναι. Τώρα, πώς σωρεύεται. Το ερώτημα θα ήταν ποιος πληρώνει τις ζημιές. Ναι. Μα τις πληρώνουν οι μικρομέτοχοι στο χρηματιστήριο, μα τις πληρώνουν οι τράπεζες που δεν θα επιστραφούν τα δανεικά, μα τα επιστρώνει το κράτος με διάφορους τρόπους. Πάντως, να έχουμε υπόψη μας ότι η ακτοπλοεία συσσωρεύει ζημιές. Και όχι μόνο για μια χρονιά ή δύο, συστηματικά συσσωρεύει ζημιές. Άρα είναι ένα θέμα ανοιχτό και κυρίως είναι ανοιχτό όταν συζητάει κανένας πώς θα αναφηγηθούν και νέα βαπόρια. Γιατί πολλά βαπόρια είναι παλιά, θα πρέπει να την κατασταθούν. Ποιος θα πληρώσει αυτή τη νέα, ας πούμε, τεχνολογία που θα απαιτείται. Τι βρήκα τη λύση, yachting. Κάτι που ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ονειρευόμαστε και λέμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάνουν μόνο οι πλούσιοι, δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω. Δεν ισχύει αυτό πράγμα. Δεν ισχύει, να το πούμε. Ξέρετε πολύ καλά. Να διαλύσουμε το μύθο. Εγώ θεωρώ ότι ο Έλληνας είναι συνδεδεμένος με τη θάλασσα, ένα μεγάλο ποσοστό τουλάχιστον. Είναι συνδεδεμένος με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με μια βάρκα για ψάρεμα, είτε με ένα φουσκωτό, είτε και με ένα τάνκερ, αν θέλετε. Υπάρχει όλη η διακύμαση, ας το πούμε. Άρα υπάρχει σχέση με τη θάλασσα και υπάρχουν και ναυτικοί, υπάρχουν και τα λοιπά. Τώρα, εγώ προσωπικά εκπροσωπώ ένα κλάδο θαλάσσιου τουρισμού. Είναι ένας κλάδος ανερχόμενος, αν θέλετε, γιατί η Ελλάδα είναι μοναδική χώρα. Έγινε της μόδας με τον κορονοϊό. Σίγουρα ο κορονοϊός ενίσχυσε και... Τι να σας πω, είμαι κυριολεκτικά, έχω την αίσθηση ότι είμαι σε ένα ανωδικό κύμα. Ότι όλο και περισσότεροι ανακαλύπτουν ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός τόπος για να κάνεις θαλάσσιο τουρισμό. Ναι. Να πάρεις ένα σκαφάκι, ένα εστιατοριακό, ένα καταμαράν και να κάνεις μια βόλτα. Κορονοϊός βοήθησε πολλούς να το γνωρίσουν. Να δώσουμε παραδείγματα τιμών που μπορεί να είναι προσιτά. Τιμών, να σας πω, 100 ευρώ την μέρα το άτομο. Λέω, ναι. Σας λέω ένα νούμερο. Έτσι. Δεν είναι και... Για να ζήσει το όνειρο, έτσι. Δηλαδή να ζήσει κάτι το οποίο το βλέπει, φαντάζεται ότι δεν θα μπορέσει να το έχει ποτέ, δεν θα μπορέσει εύκολα να έχει ένα σκάφος δικό του. Με 100 ευρώ, λέτε εσείς, το άτομο, μπορεί να το ζήσει για κάποιες μέρες. Καλά, βέβαια μπορεί να το ζήσει. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί. Σήμερα, δηλαδή, αν θέλετε, και η ζήτηση είναι περισσότερη και από την προσφορά. Έχουμε περισσότερο θέση λιμενισμού και ανθρώπων. Αν έλεγα τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα του κλάδου μας, είναι θέση λιμενισμού και οι άνθρωποι που να μπορούν να τα διαχειριστούν αυτά τα πράγματα. Ιδάλλως, υπάρχει ζήτηση. Και όχι μόνο από την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο υπάρχει. Να υπενθυμίσω κιόλας ότι είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα που παίρνουμε από την Αμερική. Ξέρετε, έχουμε τώρα περίπου 63 πτήσεις την εβδομάδα. Πράγματα φανταστικά. Παλιά δεν είχαμε ούτε μία πτήση κατευθείαν. Mm-hmm. Τώρα έχουμε 63 πτήσεις. Ναι. Το λέω αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο κορμός της αγοράς είναι οι ευρωπαϊκές χώρες προφανώς. Ναι. Εμείς ανησυχούμε πάρα πολύ γιατί λέμε θα έρθουν οι ξένοι με τον Ερντογάν που μας προκαλεί. Θα έρθουν οι ξένοι. Κοιτάξτε, που έχουμε ακρίβεια. Θέλω να σας πω το εξής. Να σας πω, για να το έχουν υπόψη τους και οι ακροατές. Στην Ευρώπη τα ελληνοτουρκικά δεν βαρύνουν όσο βαρύνουν εμάς. Δεν επηρεάζουν τις διαθέσεις ταξιδιού των Ευρωπαίων που έχουν καλή επίγνωση. Έχουν συνηθίσει εμείς να έχουμε αυτές τις εντάσεις. Δεν έχουμε μηνύματα ότι τα ελληνοτουρκικά επηρεάζουν τις κρατήσεις. Ναι. Θα πρέπει να ανέβει περισσότερο ακόμα το θερμόμετρο. Αυτό δεν πάει να πει ότι εμείς οι Έλληνες δεν ανησυχούμε, δεν αγανακτούμε ακόμα και με την επιθετικότητα που υπάρχει ή δεν το κάνουμε. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με τις κρατήσεις αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα πάει πολύ καλά από κρατήσεις. Θα έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό Ιούλιο και Αύγουστο. Θέλω να ελπίζω ότι και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος θα ακολουθήσει. Συνολικά περιμένουμε το 22, το συνολικό συνάλλαγμα που θα έρθει, δεν ξέρω ο αριθμός των τουριστών, αλλά το συνολικό συνάλλαγμα να φτάσει το 19 τόσο πολύ και το έχουμε ανάγκη αυτό το συνάλλαγμα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο και το κόστος ενεργειακό που πληρώνουμε. Άρα από κάπου πρέπει να γίνουν αντίστοιχες εισαγωγές χρήματος και αισθάνομαι ότι η αντίστοιχη εισαγωγή από τον τουρισμό θα γίνει, τουρισμός και ναυτιλία. Βεβαίως υπάρχει και η αγωνία για το 23, εντάξει, γιατί το 22
Έχει δρομολογηθεί, να ναι. το πω έτσι. Να κάνουμε ναι. μία ευχή, αφού είστε τόσο αισιόδοξος. Η αισιοδοξία... Τόσο είμαι τόσο αισιόδοξος, εμφανίζομαι αισιόδοξος. Ναι, καλό είναι αυτό, εντάξει. το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Ναι. Η αισιοδοξία να φτάσει να κάνει και ο Έλληνας που δυσκολεύεται διακοπές. Μακάρι, κοιτάξτε, οτιδήποτε είναι ανθρωποκεντρικό, οτιδήποτε είναι εύκολο να το πεις, είναι καλοδεχούμενο να το πω έτσι. Το ζήτημα είναι κάθε φορά τι πολιτικές κάνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Εμένα αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρουν είναι συγκεκριμένες πολιτικές που και μειώνουν τις ανισότητες και ευνοούν όλη την κοινωνία και τον τόπο μας. Προφανώς προς αυτήν την κατεύθυνση. Σήμερα τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα είναι τα θέματα του περιβάλλοντος και τα θέματα των ανισοτήτων. Αυτά είναι τα βασικά θέματα. Ναι. Το πώς προσπαθείς με συγκεκριμένες πολιτικές αυτά να τα βελτιώσεις είναι ένα ζητούμενο που μπορείς συγχρόνως να είσαι και αισιόδοξος και απεσιόδοξος. Δεν είναι εύκολα. Ναι. Εγώ όμως θέλω να δώσω και το μήνυμα ότι εμείς στην Ευρώπη είμαστε τυχεροί. Έχουμε το υψηλότερο πολιτιστικό επίπεδο, έχουμε ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα τα καλύτερα στον κόσμο. Πολλές φορές δεν τα εκτιμάμε. Έχουμε και τις αδυναμίες μας. Πρέπει να παλέψουμε περισσότερο. Πρέπει να παλέψουμε για τη δημοκρατία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το περιβάλλον. Αλλά να έχουμε και μία συνέστηση το τι έχουμε κατακτήσει. Έχουμε περάσει μια μεγάλη περίοδο ειρήνης. Βλέπουμε τώρα ξαφνικά τι γίνεται δίπλα μας. Αυτό πριν γινόταν στη Συρία, τι γίνεται τώρα με την Ουκρανία. Πέτοι. Είμαστε σε έναν κόσμο πάρα πολύ σύνθετο. Φαντάζομαι στις εκπομπές σας, εσείς ούτως ή άλλως θα αναδεικνύετε όλα αυτά πράγματα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ζούμε σε μια κοινωνία που η αβεβαιότητα είναι το χαρακτηριστικό. Ναι. Άρα να εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε. Να το εκτιμάμε αυτό που έχουμε ναι. και να είμαστε έτοιμοι να το παλέψουμε κιόλας. Μην φανταζόμαστε ότι πάντα θα παλέψουμε. Ότι είναι δεδομένο. Ότι είναι δεδομένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.